Σε αμφίροπη μάχη εκτυλίχθηκε η εσωκομματική διαδικασία των Δημοκρατικών για την ανάδειξη του υποψηφίου της παράταξης στην πολιτεία Τέξας. Με το 88% των εκλογικών τμήματων να έχει ενσωματωθεί, ο Τζο Μπάιντεν συγκεντρώνει το 33,2% έναντι 29,3% του Μπέρνι Σάντερς. Είμαι εδώ για να αναφέρω ότι είμαστε ζωντανοί. Και μην έχετε καμία αμφιβολία, αυτή η εκστρατεία θα κάνει τον Ντόναλντ Τραμπ να μαζέψει τα πράγματά του. Ο κόσμος μιλάει για μια επανάσταση. Ξεκινήσαμε ένα κίνημα, αυξήσαμε την προσέλευση. Αυτό μπορεί να μας οδηγήσει σε μια στιγμή όπου μπορούμε να κάνουμε εξαιρετικά πράγματα. Ο Σάντερς ιτήθηκε σε αρκετές αναμετρήσεις, κερδίζοντας μόλις 4 πολιτείες με σημαντικότερη την Καλιφόρνια, αλλά προβάλλει στεναρή αντίσταση. Θα κερδίσουμε γιατί ο κόσμος καταλαβαίνει ότι είναι η εκστρατεία μας, το κίνημά μας, το οποίο μπορεί καλύτερα να νικήσει τον Τραμπ. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι μια νέα πολιτική που θα φέρει τους εργαζόμενους στο πολιτικό μας κίνημα. Θα φέρει νέους ανθρώπους στο πολιτικό μας κίνημα. Ο δισεκατομμυριούχος πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Μάικλ Μπλούμπερκ, δεν κέρδισε σε καμία πολιτεία και επικράτησε μόνο στην περιοχή των Αμερικανικών νήσων Σαμόα. Ενώ και η υποψήφια για το χρήσμα, Ελίζαμπεθ Βόρεν, είχε μια απογοητευτική βραδιά. Μέχρι τώρα ο Μπάιντεν κερδίζει τουλάχιστον 175 αντιπροσώπους, ο Σάντερς 151, ο Μπλούμπερκ 8, η Ελίζαμπεθ Βόρεν 5 και η Τούλσι Γκάμπαρντ 1.